η ΜΕΘ, η οποία είναι. Θα μιλήσει η ΜΕΘ. Για πες μου δύο πράγματα, να πάρεις πολιτικό με τον εξοπλισμό και με αυτά. Ο εξοπλισμό ήταν ο χώρος κλειστός χρόνια 10, το 15 περίπου. Δηλαδή μη λειτουργικό. Ναι, ήταν ένα καινός χώρος. Τον οποίο αξιοποιήσατε τώρα για πρώτη φορά. Τον οποίο αξιοποιήσαμε με το πρόγραμμα του Δημοσίων Επενδύσεων που ξανατάχθηκε. Πήραμε τον εξοπλισμό όλο, σχεδόν περιμένουμε και τον επόμενο για να λειτουργήσει. Πόσες κλίνες θα έχουμε. Είναι 4 συν 1, 5. 5 κλίνων. Εξαιρετικό. Μπράβο. Για περιφερειακό, οι 5 κλίνες είναι αρκετές πραγματικά για τις ανάγκες του νοσοκομείου, να μην τρέχουν οι άνθρωποι στη Θεσσαλονίκη και οπουδήποτε. Όπως σας είπα, υπόθηκε νοσοκομείο χωρίς ΜΕΘ, δεν νοείται και είναι νομίζω νομοτέλεια να σβήσει. Άρα με αυτό το νοσοκομείο αναβαθμίζεται πάρα πολύ και νομίζω γίνεται κόμπος. Ενδεχομένως, γιατί γνωρίζουμε όλοι, μάθαμε όλη την αξία των μονάδων εντατικής θεραπείας κατά τη διάρκεια του κορονοϊού. Οπότε νομίζω ότι για το νοσοκομείο σας είναι υπαρξιακό. Είναι ακριβώ. Πόσο μέρος του εξοπλισμού δεν έχει παραδοθεί. Πολύ λίγο. Είναι στην ουσία μόνο ο σταθμός μεταμόνιτος. Τι χρονοδιάγραμμα έχουμε για την λειτουργία. Για τον εξοπλισμό θεωρούμε ότι τέλος χρονιάς θα έχει παραδοθεί όλο. Άριστη. Και η εκπαίδευση γίνεται με την εκπαίδευση τον επόμενο μήνα. Οπότε καλώ πάντων των πραγμάτων το 23 θα λειτουργήσει. Το 23 που Γενάρη θα ξεκινήσουμε. Γενάρη του 23. Πρώτα ο Θεό, το νέο έτο και η Δημοκρατία θα το. Είχαμε άγονου διαγωνισμού. Όπω παντού. Είχαμε πολλού άγονου διαγωνισμού παντού. Και αυτό κατέφερε τι άγονε θέσει στην Δημοκρατία. Όχι άγονου διαγωνισμού και στα βέβαια. Έχει έρθει μέχρι. Έχει παραπροβλήσει όλε τι θέσει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ωραία, στα εγγένεια θα με καλέσετε. Που έβγαλε όλη την διάρκεια του COVID, την έβγαλε χωρίς δεύτερη κουβέντα. Σας μιλώ ειλικρινά, με μια ομάδα γιατρών. Είναι ένας εξ αυτών. Και ο κύριος Μαυροδής. Τον στερήθηκαν οι μουργές στον κύριο Μαυροδή τέλος πάντων. Τον οποίο τον πήραμε από την γυναίκα μου. Από το κέντρο υγείας. Άρα είστε γερός άνθρωπος. Εγώ θέλω να σας πω ένα πράγμα. Ακόμα. Δεν ξέρω για πόσο. Θέλω να σας πω ένα μόνο. Σας είμαστε ευγνώμονες. Τίποτε άλλο. Πραγματικά η χώρα σας ευγνωμονεί. Να είστε γεροί και δυνατοί. Ευχαριστούμε πολύ. Είδαμε στην φωτογραφία. Για την τοποθέτηση μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της εταιρείας, αυτό είναι εξαιρετικό. Είναι 32 πράγματα. Σπουδαίο απόκτημα για το νοσοκομείο. Νομίζω ότι θα αναβαθμίσει η πολυκέρδεια. Από προσωπικό. Είμαστε εντάξει και από όλα τα ωράρια και μάλιστα. Έχουμε τέσσερις, όσα προβλέπει το οργανόγραμμα, τέσσερις γιατρούς, οι οποίοι είναι και οι τέσσερις καλυμμένες οι θέσεις, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Όλο ο οργανόγραμμας δεν είναι και άλλο σημαντικό. Η κομμένησα δεν είναι εκεί και έρχονται εδώ. Και με την αγορά των 380 κιλάδων του καινούργιου αξονικού, από το επιχειρησιακό πρόγραμμα για την κοινή Μακεδονία, νομίζω θα μας δώσει λύσεις. Είναι καταπληκτικό. Πότε θα είναι λειτουργούν. Σε 10 μέρες. Σε 10 μέρες ξεκινάμε δηλαδή. Το πρώτο εγώ. Προσπαθούμε και κάνουμε τα καλύτερα και βέβαια έχουμε μεγάλη χαρά από το γυναικείο προσωπικό. Αυτό είναι περιζήτητος. Αυτό μην το βγάζετε. Πολλοί διότι θα αρχίσουν τα υπόλοιπα νοσοκομεία να γκρινιάζουν. Είναι αντικατάσταση παλαιού αξονικού 35 ετών. Όχι, 18 ετών. 18 ετών. Παραδόλεψα σαν 35. Τέλος, κύριε Βουργέ. Τέλος. Τις επάλξεις. Οι ώρες του ήταν. Λοιπόν.